Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι η Κατερίνα. Καλωσορίσατε στην κουζίνα μου. Για εσάς που έρχεστε πρώτη φορά, ένα ιδιαίτερα θερμό καλωσόρισμα. Με το σημερινό βίντεο θα εγκαινιάσουμε μια καινούρια σειρά από βίντεο και συνταγές, οι οποίες είναι αφιερωμένες στον αρχάριο, στο φοιτητή, σε αυτόν που νομίζει ότι δεν έχει εμπειρία ή ότι φοβάται ότι θα αποτύχει, ότι δεν θα τα καταφέρει. Θα δείξουμε εύκολα πράγματα, ώστε να μπορείτε να τα καταφέρετε όλοι και να μαγειρεύετε στην κουζίνα σας και να είστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιος είναι ο βασικός εξοπλισμός της κουζίνας. Για να ξεκινήσουμε να μαγειρεύουμε θα χρειαστούμε κάποια βασικά πράγματα. Πάμε να δούμε ποια είναι αυτά. Οπωσδήποτε θα χρειαστείτε κάποιες κουτάλες, κάποιες σπάτουλες για να μπορέσετε να διαχειριστείτε το φαγητό σας. Απαραίτητη θεωρώ ότι είναι μια ξύλινη κουτάλα με την οποία θα μπορέσετε να ανακατέψετε τα πάντα. Επίσης η ξύλινη κουτάλα είναι χρήσιμη γιατί δεν χαράζει τα σκεύη. Σας συστήνω λοιπόν να την προτιμήσετε. Μετά θα χρειαστείτε μια τρυπητή κουτάλα για να μπορείτε να βγάζετε τις πατάτες, ας πούμε τις τηγανιτές. Αυτή εδώ η σπάτουλα θα χρειαστεί για να βγάλετε πράγματα από τα ψί. Αυτή η κουτάλα είναι φυσικά για σούπες. Θα χρειαστείτε βεβαίως κουταλοπύρουνα, έτσι, και μαχαίρια. Λοιπόν, τα μαχαίρια δεν είναι απαραίτητο να πάτε να ξοδευτείτε και να πάρετε ένα σετ, ας πούμε, με ειδικά μαχαίρια ή κάτι πανάκριβο. Μπορείτε να πάρετε ένα βασικό μαχαίρι που λέγεται μαχαίρι του σεφ, ένα μεγάλο μαχαίρι τέλος πάντων, και ένα-δύο μικρότερα μαχαίρια. Αυτό ας πούμε το μαχαίρι είναι και λίγο πριονωτό εδώ στην άκρη. Μπορεί να κόψει και κρέας. Αυτό εγώ το χρησιμοποιώ περισσότερο για να καθαρίζω. Είναι πιο λίγο εδώ αν βλέπετε. Καθαρίζω πατάτες ας πούμε με αυτό, μήλα, ό,τι άλλο χρειαστεί και θέλει καθάρισμα. Αυτό το μαχαίρι είναι μυτερό, οδοντοτό, κάνει για κρέας, για μπριζόλες δηλαδή. Μπορείτε να κόψετε τα πάντα με αυτό. Και πάρα πολύ χρήσιμο στην κουζίνα είναι και το πίλερ. Το πίλερ είναι αυτό που ξεφλουδίζει, που αφαιρεί τη φλούδα από πατάτες, μήλα, καρότα, αγκουράκια κλπ. Αυτές εδώ οι κουτάλες που σας έδειξα και οι τρυπητές είναι ανοξείδωτες, έτσι. Εγώ τις έχω πάρα πολλά χρόνια, κρατάνε για μια ζωή τις περισσότερες φορές. Εδώ έχουν βγει καινούργια υλικά, σιλικόνη, καουτσούκ και υπάρχουν σκεύη λοιπόν τα οποία μπορείτε να αγοράσετε φτιαγμένα από αυτό. Επίσης και αυτά δεν χαράζουν τα τηγάνια και τις κατσαρόλες. Θα χρειαστείτε επίσης ένα τρίφτη. Ο τρίφτης, εκτός ότι τον χρησιμοποιείτε για να τρίψετε ό,τι θέλετε, καρότο, ντομάτα, οτιδήποτε άλλο, στο πλάι έχει και αυτό το οποίο λέγεται μαντολίνο και μπορείτε να κάνετε και φέτες. Να κόψετε ας πούμε πατάτες και να κάνετε chips. Θα χρειαστείτε επίσης ένα ανοιχτήρι. Προτείνω να πάρετε αυτό, το οποίο είναι και για κρασί, δηλαδή εδώ βλέπετε βιδώνει στο φελό του κρασιού και με μια κίνηση τον αφαιρείτε. Και αυτό είναι για καπάκια από μπύρα, αναψυκτικά κτλ. Οπότε ένα τέτοιο είδους ανοιχτήρι είναι και αυτό πάρα πολύ χρήσιμο. Καλό είναι επίσης αν θέλετε να πάρετε και ένα στίφτη για λεμόνι, για πορτοκάλι και επίσης καλό είναι να έχετε και ένα ποτήρι το οποίο αποτελεί και δοσομετρητή που γράφει επάνω τα ml. Αν έχετε ζυγαριά κουζίνα, στη ζωή σας θα γίνει ακόμα πιο εύκολη, αλλά είπαμε να κρατήσουμε τα βασικά, έτσι. Θα μπορούσατε να έχετε επίσης και ένα πινέλο. Εδώ εγώ έχω ένα πινέλο σιλικόνης και μία σπάτουλα για ανακάτεμα, τη λεγόμενη Μαρίζ. Δεν δείξαμε κάτι παράξενο ή δύσκολο και επίσης δεν δείξαμε και κάτι ακριβό. Όλα αυτά τα εξαρτήματα, όλο τον εξοπλισμό της κουζίνας μπορείτε να το βρείτε πάρα πολύ εύκολα σχεδόν σε όλα τα σούπερ μάρκετ ή να παραγγείλετε και ηλεκτρονικά, να κάνετε την έρευνα αγοράς σας και να δείτε τι σας βολεύει και τι σας συμφέρει περισσότερο οικονομικά. Είδαμε λοιπόν τα εργαλεία με τα οποία θα μαγειρέψουμε. Ας δούμε τώρα μέσα σε τι θα μαγειρέψουμε. Σίγουρα θα χρειαστούμε μια κατσαρόλα, έτσι. Ανάλογα λοιπόν το χώρο μας και αν είμαστε ένα-δύο άτομα, θα πάρουμε και τα κατάλληλα μεγέθη σκευών. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι μια μέτρια κατσαρόλα,
μπορείτε να μαγειρέψετε κάλλιστα για 2 και 3 άτομα, εκτός αν δεν θέλετε ούτε καν μέτρια κατσαβέλα και θέλετε να πάρετε μόνο μία μικρή, αν είστε ένα άτομο. Αυτή όμως θα μπορέσει να σας εξυπηρετήσει το να κάνετε και μία σούπα και να σας μείνει και φαγητό για την επόμενη μέρα. Οπότε προτείνω μία κατσαρόλα η οποία είναι χωρητικότητας. Αυτή η συγκεκριμένη είναι χωρητικότητας 3-3,5 λίτρων. Θα χρειαστείτε ένα σουρωτή. Σίγουρα, έτσι, όλοι φτιάχνουμε μακαρόνια, ζυμαρικά, οπότε ένα σουρωτήρι είναι οπωσδήποτε χρήσιμο. Ένα τηγάνι ή 2 τηγάνια. Μπορείτε να πάρετε ένα σχαροτήγανο, στο οποίο θα μπορέσετε να ψήσετε κρέας, πριζόλες, κοτόπουλο, και ένα πιο βαθύ τηγάνι, αυτό είναι το μεγαλύτερο μέγεθος, αυτό είναι το αμέσως μικρότερο. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι 26 εκατοστά και αυτό είναι 28. Στην αγορά θα βρείτε και πολύ μικρά τηγανάκια, στα οποία μπορείτε να κάνετε έστω και ένα αυγό τηγανιτό. Δείτε τι σας βολεύει, τι σας εξυπηρετεί και εξοπλιστείτε αναλόγως. Πάμε τώρα να δούμε τα ταψιά. Για να έχουμε ταψιά σημαίνει ότι θα έχουμε προφανώς και φούρνο. Φούρνο μπορεί να έχετε τον κανονικό φούρνο της ηλεκτρικής κουζίνας ή μπορεί να έχετε ένα μικρό φουρνάκι όπως είναι τα φυτητικά φουρνάκια. Συνήθως τα φυτητικά φουρνάκια έχουν το δικό τους ταψάκι, το οποίο εφαρμόζει, μπαίνει στις πλαϊνές σχάρες. Μπορείτε να προμηθευτείτε μικρότερου μεγέθους ταψιά ή μπορείτε να προμηθευτείτε και ταψιά που είναι μιας χρήσεως. Εγώ εδώ, επειδή έχω κανονικό φούρνο, μεγάλο φούρνο δηλαδή, έχω αυτού του μεγέθους τα ταψιά, τα οποία είναι 30, 34, 36 εκατοστά. Πάρα πολύ βολικό επίσης είναι και το πυρήμαχο σκεύος, το γυάλινο. Και αυτά κυκλοφορούν σε διάφορα μεγέθη, οπότε θα διαλέξετε αυτό που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Και κάτι ακόμα που θα σας φανεί πάρα πολύ χρήσιμο είναι ο πάγκος κοπής. Υπάρχουν αυτοί εδώ οι οποίοι είναι από σιλικόν και κυκλοφορούν σχεδόν παντού και είναι πάμφινοι και υπάρχουν και οι ξύλινοι οι οποίοι είναι λίγο πιο ακριβοί. Είναι όμως κάτι που ταξίζει τα λεφτά του, δεν είναι πάρα πολύ ακριβή. Κάποια στιγμή, αν θέλετε, μπορείτε να αγοράσετε και ένα ξύλινο πάγκο κοπής. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι θα χρειαστείτε και πετσέτες κουζίνας, έτσι. Και για το φούρνο μπορείτε να αγοράσετε ένα σετ γάντια κουζίνας, γάντια και πιάστρα. Αυτά λοιπόν. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές καλύψαμε τα βασικά που μπορείτε να προμηθευτείτε για να ξεκινήσετε το νοικοκυριό σας, τον εξοπλισμό της κουζίνας σας. Και στη συνέχεια να ξεκινήσετε να απολαμβάνετε το μαγείρεμα. Όπως σας είπα, κάντε μια έρευνα αγοράς, δείτε τι σας συμφέρει οικονομικά. Όταν είναι να αγοράσετε κάτι, μην αγοράζετε πάντα το πιο φτηνό, δεν είναι πάντα και το πιο συμφέρον, γιατί κάποιες στιγμές μπορεί να χρειαστεί να δώσετε λίγα ευρώ παραπάνω και να πάρετε κάτι που θα σας κρατήσει πολύ πολύ περισσότερο. Υπάρχουν φορές που μπορεί να πάρετε να δείτε ένα τηγάνι, ας πούμε, και να είναι φτηνό, αλλά να γρατζονιστεί πάρα πολύ γρήγορα και να πρέπει μέσα σε 6 μήνες να το πετάξετε ή να μην κάνει για την ηλεκτρική εστία να είναι μόνο για υγρά αέριο. Προσέξτε μην την πατήσετε με κάτι τέτοιο. Αυτά λοιπόν σαν εισαγωγή για το βασικό εξοπλισμό της κουζίνας. Ελπίζω να μην παραλείψαμε κάτι, αλλά και αν παραλείψαμε θα το βρούμε την επόμενη φορά ή θα το γράψουμε κάτω στα σχόλια και στην περιγραφή. Καλωσορίσατε και πάλι όσοι με βλέπετε για πρώτη φορά. Θα χαρώ πάρα πολύ να δω το σχόλιο σας, να δω τη γνώμη σας, να δω τις ιδέες σας και τι άλλο θα θέλατε να δούμε από εδώ και πέρα και σαν συνταγές. Στο επόμενο βίντεο θα δείξουμε τα βασικά υλικά που θα πρέπει να έχουμε στο ντουλάπι μας και στο ψυγείο μας για να ξεκινήσουμε νόστιμα μαγειρέματα. Μέχρι την επόμενη φορά, να περνάτε φανταστικά, πολλά πολλά φιλιά σε όλους. Γεια σας!